Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις μέσα σε ένα 24ωρο από το σήμα SOS που εξέπεμψε πλοιάριο που μετέφερε μετανάστες νοτιοανατολικά της Γάβδου στη μία το μεσημέρι της Τρίτης. Οι ρηπές ανέμου στις 3 χθες το μεσημέρι έφταναν τα 10 μποφόρ. Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα κατάφεραν να ελιμενιστούν στην Αγία Γαλήνη. Οι 29 διασωθέντες δέχθηκαν το πρώτο τους γεύμα επί τόπου και στη συνέχεια με διαδικασίες του Δήμου Αγίου Βασιλείου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου δρομολογήθηκε λεωφορείο που τους μετέφερε στο παλιό δημοτικό σχολείο στην Ορνέ. Ενημερωθήκαμε ότι είναι για 29 άτομα. Αμέσως από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η εξακρίβωση στοιχείων 7 η ώρα το απόγευμα. Μετά από μεταφόρτωση από το αλλιευτικό σε ένα φορτηγό πλοίο, ήρθαν στην Αγία Γαλήνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από το αλλιευτικό, ναυάγησε ένα ακόμη πλοιάριο στα νότια της Κρήτης. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για το μέσο διαφυγής των τριών φερόμενων ως διακινητών. Οι 26 μετανάστες είναι άνδρες νεαρής ηλικίας από την Αίγυπτο, τη Λιβύη και το Σουδάν. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο προορισμός τους ήταν όντως η Κρήτη, αλλά με κάποιους που αναζητούνται να είναι αυτοί που θα υποδεχόντουσαν τους μετανάστες για να εργαστούν στο νησί. Ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων μάλιστα φέρεται να μιλάει άπτεστα ελληνικά ως ο ενδιάμεσος Κρήκος που έχει ήδη εργαστεί για μια δεκαετία στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι αυτοί εισιτήθηκαν εδώ στο χώρο της Αγίας Γαλήνης. Βρέθηκε ένα παλιό σχολείο στο διπλανό χωριό 20 χιλιόμετρα από εδώ την Ορνέ. Και στην οποία αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται. Η τοπική αυτοδιοίκηση προμηθεύθηκε στρώματα, ο Ερυθρός Σταυρός προσέφερε κουβέρτες και ρουχισμό. Οι 26 μετανάστες προαυλίζονται και επισκέπτονται τους χώρους υγιεινής εκπεριτροπής και φρουρούμενοι, ενώ θα παραμείνουν στην Ορνέ μέχρι να ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή τους. Ο Δήμος θα συντίζει όλες τις μέρες, όσες μέρες χρειαστεί, ούτως ώστε να έχουν μια διαμονή όσο το δυνατόν καλύτερη, γιατί οι άνθρωποι είναι και αυτοί και έχουν και δικαίωμα στη ζωή. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι της Αγίας Γαλήνης διαμαρτύρονται για τα πλοιάρια που παραμένουν στο λιμάνι της περιοχής, όποτε κρίνεται αναγκαίο λόγω παράνομης δραστηριότητας. Εδώ και 3 χρόνια παραμένει ακινητοποιημένο πλοίο που ρημουλκήθηκε από τον Λέντα μετά από προσπάθεια εκφόρτωσης λαθρέου φορτίου τσιγάρων και από πέρυσι ακόμα ένα πλοιάριο που μετέφερε 7 τόνους κάναβη σε μορφή σοκολάτας. Αποτελούν εστία μόλυνσης τόσο λόγω των τροκτικών στο εσωτερικό τους, όσο και λόγω της αισθητικής υποβάθμισης στο λιμάνι στην καρδιά της τουριστικής Αγίας Γαλήνη. Είναι εδώ για κάποια χρόνια έπειτα από αξιόπινες πράξεις οι οποίες αφορούν είτε λαθρέο εμπόριο είτε ναρκωτικές ουσίες. Προσβάλλει το χωριό μας. Καθημερινά δεχόμαστε πάρα πολλές ερωτήσεις από τους τουρίστες για ποιο λόγο είναι εδώ. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο όσο για αυτά τα σκάφη. Όπως βλέπετε και εσείς απέναντι, είναι μια εικόνα φρίκης. Και ενώ οι κάτοικοι της Αγίας Γαλήνης, όπως και τόσων περιοχών της Κρήτης, αδειμονούν για την έλευση των υδροπλάνων, ανταυτού μετρούν τα παροπλισμένα πλοία που έχουν κατασχεθεί από το ελληνικό δημόσιο, και όμως ακόμη η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την πώλησή τους. Αγανακτισμένη τοπική κοινωνία στην Αγία Γαλήνη, με τους κατοίκους αντί για να μετρούν υδροπλάνα, να μετρούν τα πλοία τα οποία έχουν κατασχεθεί και παραμένουν στο λιμάνι εδώ και χρόνια. Τα πράγματα θα κυλήσουν και θα ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία και τη διεκδικούμε για την Αγία Γαλήνη.